Ευνηδιασμό και παγωμάρα προκαλεί μηδαμινή αγοραστική κίνηση στην περιοχή της Χερσονήσου. Αλλά είναι αδιάφοροι αφού βλέπετε, τα μαγαζιά είναι άδεια μέσα. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εξηγούν ότι οι δρόμοι μπορεί να φαίνονται γεμάτοι από τουρίστες, όμως τα ταμεία των καταστημάτων τους δύσκολα κάνουν σεφτέ, αφού οι βόλτες σπάνια συνδυάζονται από αγορές. Κάνουν βόλτες, αλλά μόνο αυτό. Η οικονομική δυνατότητα δεν είναι. Φέτος δεν έχουμε και πάρα πολύ κίνηση. Τον Απρίλιο ξεκίνησε καλά, έδειξε καλά σημεία, ξέρεις. Λέμε καλή σεζόν θα είναι, ο Μάιος δεν έχει μπει καθόλου καλά. Η έναρξη της νέας σεζόν ουδόλο συνοδεύεται από αντίστοιχες εισπράξεις παρά τις προσδοκίες που δημιούργησαν οι προβλέψεις για μια χρυσή σεζόν στον ελληνικό τουρισμό, επιβεβαιώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της περιοχής, χωρίς κανείς να μπορεί να εξηγήσει πως μετά από ένα θετικό ξεκίνημα τον προηγούμενο μήνα μπήκε φρένο στη δραστηριότητα των εμπορικών επιχειρήσεων. Το εμπορικό κομμάτι πραγματικά δεν ξεκίνησε όπως έπρεπε να ξεκινήσει. Ακούσαμε πάρα πολλά, τα οποία δεν επιβεβαιώθηκαν. Η σεζόν ξεκίνησε πολύ νοθρά. Πολλά μαγαζιά δεν δουλεύουν καθόλου, δεν κάνουν τις ανάλογες εισπράξεις σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν λέμε τώρα για να κάνουν τρελές εισπράξεις. Πάντως υπάρχει μια απογοήτευση στον χώρο του εμπορίου. 40 χρόνια έχω ζήσει τις καλές εποχές του τουρισμού. Τα τελευταία χρόνια έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ η σεζόν, με αποτέλεσμα οι ενεργοί μήνες να μην φτάνουν πλέον για να καλύψεις τα πάγια σου έξοδα. Θέλει πάρα πολύ δυσκολία, πάρα πολλές ώρες δουλειά. Αν είναι τα πακέτα, αν είναι ακριβές οι τιμές στο ξενοδοχείο και δεν τους συμφέρει πλέον, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί όλοι λέγανε καλύτερη στη σεζόν, όλοι λέγανε πως θα είναι πιο καλά, αλλά ο Μάιος καθόλου. Τη στιγμή μάλιστα που οθούμενες από τις προγνώσεις και το κλίμα ενθουσιασμού επένδυσαν για να προμηθευτούν ανάλογες ποσότητες εμπορευμάτων. Εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή τουρισμού. Αυτά που ακούμε από μηνύματα από τους τουρίστες, ειδικά τους τουρίστες που είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την έχουν ακούσει στερεοφωνικά και αυτοί οικονομικά. Και εκεί έχουν ανέβει πάρα πολύ το κόστος ζωής. Ο καιρός τα χαλάει πάρα πολύ. Τέτοια εποχή έχουμε ανθρώπους που έρχονται στην Κρήτη πάρα πολλά χρόνια και έχουν μάθει ότι έχουμε καλό καιρό το Μάιο και δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένας εκνευρισμός λόγω του καιρού, αλλά εντάξει, αυτό τουλάχιστον δεν είναι στο χέρι μας. Πολλοί παραπονιούνται ακόμα και γι' αυτό. Χαλάει η διάθεσή τους διότι δεν έχουν τον αναμενόμενο καιρό που θα θέλανε. Η αλήθεια είναι ότι και τις ηλιόλουσες μέρες δεν μπορώ να πω ότι από τις παραλίες που περνάω έτσι μια βόλτα με τη μηχανή μου για να δω αν υπάρχει κόσμος, δεν έχει επισκεψιμότητα και η παραλία. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος δεν έχει διάθεση να καταναλώσει από τα καταστήματά μας.